Στα δύο προηγούμενα βίντεο, οι νέοι επιχειρηματίες μας μίλησαν για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Ο Χάρης μας μίλησε για τις online πωλήσεις υλικών αγαθών, ενώ ο Γιάννης για τις πωλήσεις ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών. Και οι δύο μας έδωσαν χρήσιμες συμβουλές από την εμπειρία του. Η παρούσα διάλεξη προσπαθεί να εξηγήσει τα θέματα των ηλεκτρονικών πωλήσεων και να μιλήσει για τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία. Επίσης, συνοψίζει σημεία προσοχής κατά την υλοποίηση ηλεκτρονικών πωλήσεων. Για να πραγματοποιήσουμε online πωλήσεις έχουμε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να έχουμε δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως έκανε η Telematic, ή να πουλήσουμε μέσω ηλεκτρονικών αγορών και online καταστημάτων τρίτων. Για παράδειγμα, η Telematic έχει κατάστημα και στο eBay, μια παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά. Αντίστοιχα, η Clio News διαθέτει την εφαρμογή της μέσω του Google ή του Apple Store. Ο πρώτος τρόπος ονομάζεται άμεσες ηλεκτρονικές πωλήσεις, ο δεύτερος έμεσες πωλήσεις. Ας θυμηθούμε σύντομα τη διαδικασία μιας ηλεκτρονικής πώλησης υλικών προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές. Ο πελάτης βρίσκει το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στη συνέχεια εξετάζει πληροφορίες σχετικές με την πώληση, για παράδειγμα την τιμή, τους όρους επιστροφής και παράδοσης. Τότε μπορεί να έρθει σε επαφή με την εταιρεία σας για να σας ρωτήσει λεπτομέρειες ή μπορεί να προχωρήσει απευθείας σε αγορά. Ο πελάτης τοποθετεί το προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι, επιλέγει τρόπο πληρωμής και προχωρά στην ηλεκτρονική παραγγελία. Η συναλλαγή της πληρωμής πραγματοποιείται και μετά τη σχετική επιβεβαίωση του παρόχου ηλεκτρονικών πληρωμών μπορείτε να επιβεβαιώσετε και στον πελάτη την αγορά. Μετά δημιουργείται η σχετική απόδειξη αγοράς για τον πελάτη. Στη συνέχεια θα πρέπει να φροντίσετε για την παράδοση του προϊόντος. Η διαδικασία ηλεκτρονικών πωλήσεων τροποποιείται ανάλογα με το είδος προσπόλησης. Στην περίπτωση υλικών αγαθών, όπως η διένθεση ή προϊόντα σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να φροντίζετε για την λειτουργία εικονικής βιτρίνας ή εικονικού ραφιού, εκθεσιακού χώρου στον ιστοτοπό σας. Στην ουσία το προϊόν πρέπει να παρουσιάζεται πλήρως, με όλα τα χαρακτηριστικά του. Συμπεριλάβατε εικόνες και πολυμέσα σε σχέση με το προϊόν, που να επιδεικνύουν και τη χρήση του. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ρούχων, φωτογραφία του ρούχου πάνω σε κάποιον άνθρωπο, φορεμένο δηλαδή. Σε ένα κατάστημα για γλυκά κουταλιού, φωτογραφία και συνταγή για τη χρήση του στο πρωινό μας. Ο στόχος είναι η αντικατάσταση της φυσικής επαφής του αγοραστή με το προϊόν. Θα πρέπει να φροντίζετε επίσης για την παράδοση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Στα σημεία προσοχής αποτελεί και η σύνδεση με την αποθήκη σας. Στα πληροφοριακά αγαθά τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά βιβλία, λογισμικό, ψηφιακές εικόνες και μουσική, στην ουσία παραχωρείται συγκεκριμένη άδεια χρήσης τους. Τα πληροφοριακά αγαθά είναι κατεξοχήν αγαθά εμπειρίας. Δηλαδή, ο καταναλωτής πρέπει να έχει εμπειρία με τη χρήση του αγαθού για να συνειδητοποιήσει την αξία του. Άρα, θα πρέπει να φροντίζετε για την παροχή κατάλληλου δείγματος του προϊόντος σας στους καταναλωτές. Για παράδειγμα, ένα απόσπασμα από ένα ψηφιακό τραγούδι, μία δωρεάν ψηφιακή ξενάγηση. Μετά την καταβολή του αντιτίμου από τον καταναλωτή, μπορείτε να το στείλετε ηλεκτρονικά ή να το καταβιβάσει από ιστότοπο με χρήση κωδικών πρόσβασης. Στην περίπτωση που παρέχετε υπηρεσίες ως αυτοαπασχολούμενος, όπως για παράδειγμα γραφίστας, προγραμματιστής, λογιστής, υπάρχουν ιστότοποι που μπορείτε να αναλάβετε εργασίες. Παράδειγμα αποτελεί ο ιστότοπος Upwork.com. Αν έχετε ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ψηφιακών ξεναγήσεων που παρέχει η Clio News εταιρικούς πελάτες, μία λύση είναι η παροχή λογισμικού ως υπηρεσία. Δηλαδή, ο πελάτης έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του δικού σας ιστότοπου. Η σχετική αγγλική ονομασία είναι Software as a Service ή SaaS. Εδώ θέματα που πρέπει να σας απασχολήσουν είναι η παροχή εμπειρίας για το χρήστη, ο έλεγχος των συνδρομών, οι άδειες χρήσης. Για τη δημιουργία δικού σας ηλεκτρονικού καταστήματος, οι κύριες τεχνολογίες περιλαμβάνουν το λογισμικό για το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ έχετε τις εξής λύσεις. Δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω λογισμικού ως υπηρεσίας σε υπολογιστικές υποδομές νέφους, η οποία ενδείκνυται για την πρώτη σας προσπάθεια. Ή την εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού ηλεκτρονικού καταστήματος σε δικό σας υπολογιστικό χώρο, κατάλληλο για ιστότοπους μέσω υπηρεσιών web hosting.
Το επόμενο είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές με κατάλληλο online λογισμικό. Εδώ οι λύσεις μπορεί να βασιστούν στην πλατφόρμα PayPal ή σε ηλεκτρονικές κάρτες μέσω συνεργασίας με μια τράπεζα. Το επόμενο είναι η ασφάλεια. Εδώ τα θέματα σχετίζονται με την εγκατάσταση κατάλληλων πιστοποιητικών για την ασφαλή πρόσβαση web στο κατάστημά σας. Με θέματα ασφαλείας στον εξυπηρετητή σας, όπως για παράδειγμα λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Με τη σύνδεση των χρηστών σας μέσω υπηρεσιών ταυτοποίησης δικών σας συν τρίτων, όπως οι λογαριασμοί τους στο Google ή στο Facebook. Το επόμενο είναι η υποστήριξη των χρηστών. Εδώ οι λύσεις μπορεί να ξεκινούν με την υποστήριξη μέσω email, τη χρήση μηχανισμών live chat, καθώς και συνθετότερα συστήματα διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, τα γνωστά συστήματα CRM. Θέματα ολοκλήρωσης με δικά σας εσωτερικά συστήματα, όπως η βάση με τα προϊόντα σας, τη μελόγηση και η αποθήκη σας ή συστήματα τρίτων όπως εταιρείες ταχυμεταφορών. Τέλος, στην περίπτωση που θέλετε να υποστηρίζετε διεθνείς πωλήσεις, θα πρέπει σε όλα τα προαναφερθέντα συστήματα να επιλέξετε λύσεις που τις υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πολλές γλώσσες και πολλαπλά νομίσματα. Ο δεύτερος τρόπος για ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτου ή ηλεκτρονικών αγορών. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή και τις συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η ηλεκτρονική αγορά. Πρέπει λοιπόν να εστιάσετε στην προβολή των προϊόντων σας, καθώς εκεί υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Εδώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τους όρους χρήσης ηλεκτρονικής αγοράς και την ύπαρξη τέλους, προμήθειας δηλαδή, στις συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση που θα κάνετε συγκεκριμένο ποσοστό πώλησης, κάποιο από αυτό θα παρακρατείτε από την ηλεκτρονική αγορά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε ένα πλήρως λειτουργικό ιστότοπο με αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων σας, καθώς οι καταναλωτές θα αναζητήσουν εκεί περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα σας. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε για το συγχρονισμό των πληροφοριών του ιστότοπου σας με την ηλεκτρονική αγορά. Επειδή υπάρχουν ηλεκτρονικές αγορές που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, για παράδειγμα η αγορά έτσι για χειροτεχνήματα, βρείτε αυτή που ταιριάζει στα προϊόντα σας και προτιμήστε την σε σχέση με τις γενικές ηλεκτρονικές αγορές. Δείτε μια λίστα με τις ηλεκτρονικές αγορές στην Ευρώπη στην άσκηση αναταρφοδότησης στην τρέχουσα θεματική ενότητα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντική για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Σύμφωνα με μελέτες, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι οι ακόλουθες. Αρχικά, η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος σε σχέση με την πρόσβαση, το χειρισμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των οικονομικών στοιχείων των πελατών, όπως των αριθμών των πιστωτικών καρτών. Η ύπαρξη πιστοποιητικών ασφαλείας για την επιχείρησή σας από αναγνωρισμένους οργανισμούς θα διευκολύνει τις πωλήσεις από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Στη συνέχεια, το επόμενο στοιχείο είναι η πλοήγηση και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Αφορά στην ευχρηστία του ιστότοπου καθώς και στην αισθητική του, την παρουσίαση και δομή των πληροφοριών. Το τρίτο σημείο είναι η εκπλήρωση της παραγγελίας. Αφορά τη συνέπεια μεταξύ των προϊόντων που τελικά παραλαμβάνει ο καταναλωτής και αυτών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Η συνέπεια αυτή σχετίζεται και με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά και με τις τιμές τους. Στη συνέχεια είναι η εικόνα και το όνομα της επιχείρησης, το επωνομαζόμενο και brand name στα αγγλικά. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο όνομα της επιχείρησης επηρεάζει και την εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση να έχετε φανή στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρησή σας και τα στοιχεία της. Το επόμενο στοιχείο είναι η αρρωγή στον καταναλωτή, η βοήθειά του. Η ύπαρξη πληροφοριών και υπηρεσιών που οδηγούν τον καταναλωτή και τον βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα, η ύπαρξη γραμμής βοήθειας, ένα live chat, online απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στο γνωστό FAQ και οδηγών που συμβάλλουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης προς το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το επόμενο στοιχείο είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, δηλαδή η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και η ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών και επιλογών συνένεσης, π.χ. για τα cookies. Αν δραστηριοποιήσετε στην Ευρώπη, η τήρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι στις υποχρεώσεις. Το επόμενο στοιχείο είναι η απουσία λαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Είτε λάθος πληροφορίες, είτε λάθη κατά την υπολογιστική επεξεργασία στις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος,
όπως για παράδειγμα λάθη στην υποβολή της παραγγελίας. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη online κοινότητας υποστήριξης, όπου ο καταναλωτής θα μπορέσει να ανταλλάξει απόψεις με άλλους καταναλωτές για την εταιρεία σας και τα προϊόντα της. Η υποστήριξη στοιχείων αξιολόγησης των προϊόντων από τους πελάτες σας θα πρέπει να υπάρχει στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη ηλεκτρονικών πωλήσεων θέλει πλάνη. Τα στάδια πλέον θα πρέπει να σας είναι γνωστά. Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, μέτρηση και βελτιστοποίηση. Σε κάθε φάση θα σας δώσω τις λέξεις κλειδιά. Ανάλυση. Είναι αλήθεια ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι ο βέλτιστος τρόπος πώλησης για ορισμένα προϊόντα. Ιδίως για αυτά που είναι ελαφριά, έχουν μικρό όγκο και κοστίζουν ακριβά, ώστε να ισοσκελίζουν το κόστος μεταφοράς τους. Όμως πλέον, ακόμα και τα πιο ιδιαίτερα προϊόντα πωλούνται ηλεκτρονικά. Εσείς θα πρέπει να κάνετε μία ανάλυση για το προϊόν σας, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας και την online παρουσία τους, σε σχέση με τους καταναλωτές σας και την online συμπεριφορά τους. Θα πρέπει να αναλύσετε την υπάρχουσα διαδικασία πωλήσεων και τα θέματα κόστους. Σχεδίαση. Η σχεδίαση αφορά τις νέες διαδικασίες πωλήσεων, τις λύσεις που απαιτούνται σε τεχνολογικές υποδομές και άλλους πόρους. Για παράδειγμα, το προσωπικό για την υποστήριξη των online πελατών. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλες τις απαιτήσεις, λειτουργικές αλλά και θεσμικές απαιτήσεις, ιδίως σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναλυτικά στοιχεία κόστους θα πρέπει να εξεταστούν πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση. Η υλοποίηση περιλαμβάνει την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τεχνολογική και λειτουργική λύση, το περιεχόμενο του ιστότοπου, τις μετρικές για την παρακολούθηση της επιτυχίας του, τις λύσεις για το ψηφιακό μάρκετινγκ. Δοκιμή. Πριν λειτουργήσουμε πλήρως το κατάστημά μας, πρέπει να έχουμε κάνει έλεγχο ολοκλήρωση στο σύνολο της τεχνολογικής λύσης και της σχετικής διαδικασίας. Προτείνεται επίσης η πολιτική λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος για συγκεκριμένο διάστημα. Βελτιστοποίηση. Μετρήστε, παρακολουθήστε, χρησιμοποιήστε εργαλείο στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, το γνωστό Google Analytics. Επίσης, άλλα εργαλεία δικών σας μετρητών θα πρέπει να τα έχετε προετοιμάσει για να παρακολουθείτε την πορεία σας. Στη συνέχεια, αναλύστε τις τεχνολογικές λύσεις και τις διαδικασίες που και προτείνετε σημεία βελτίωσης. Η βελτιστοποίηση πρέπει να είναι μία διαρκής διαδικασία. Επισκεφτείτε τις πηγές μας για περισσότερες πληροφορίες.